Καλημέρα σας. Κύριε Δήμαρχε, πάντα ψηφίσατε. Κύριε πρόσωπο της Περιφέρειας, κυρίες και κύριοι, εκπέραση του φορέα διαχείρισης, σας καλωσορίζουμε στην αποσυνή μας μερίδα με θέμα η συνεισφορά του φορέα διαχείρισης, όρους πάντων και υγροτόπου μισθού στην προστασία και στην ανάδειξη της περιοχής. Η σημερινή μας εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της πράξης προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του όρους πάντων και υγροτόπου μισθού του επιχειρησιακού προγράμματος Περιβάλλον και Εθόρους Ανάπτυξης 2007-2013. Στην απόψινή μας ημερίδα θα γίνει μια παρουσίαση, μια αποτίμηση του έργου του φορέα διαχείρισης κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η οποία και ολοκληρώνεται στο τέλος του 2015. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της απόψινή μας εκδήλωσης, θα ακολουθήσουν οι χαιρετισμοί, η επίδοση συμβολικών ενθυμίων σε ανθρώπους που με τον δικό τους τρόπο συνέβαλαν στο έργο του φορέα, οι ομιλίες της παρουσιάσεις. Πριν λάβει τον λόγο ο πρόεδρος του φορέα διαχείρισης για την κήρυξη των εργασιών της ημερίδας μας, παρακαλώ επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω το αποψινό μας κριτήριο. Ο πρόεδρος του διοικητικού μας συμβουλίου, ο κύριος Δημήτρης Μίλιος, και προϊστάμενος στην διεύθυνση υδάτων πυρομονήσου. Ο κύριος Χρήστος Χρυστομάλης, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης και εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο κύριος Αγγίλιος Μπόμπης, δασκολόγος του Φορέα Διαχείρισης και ο συντονιστής του έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του περιφερειακού προγράμματος Περιβάλλον και Εθόρους Ανάπτυξης. Ο λόγος στον πρόεδρο για να εκκηρύξει την εξέταση της Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην ημερίδα μας. Μια σαν σκοπό έχει να σας ενημερώσουμε για το έργο αυτό που έκανε ο φορέας την τελευταία αυτή περίοδο των 4 χρόνων. Όπως γνωρίζετε, ο φορέας διαχείρισης του όρους πάντων και υγροτόπου μισθού καλύπτει μια περιοχή περίπου 1.140.000 τετραγωνικών στρεμμάτων. Και σαν σκοπό έχει την διοίκηση και τη διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής του όρους πάντων και του υγροτόπου μισθού. Μέσα σε αυτό το πέρασμα των χρόνων, πολλές διαστρεβλώσεις είχαν γίνει σχετικά με το ρόλο του φορέα. Όταν λέμε φυσικό περιβάλλον, δεν εννοούμε πάντα το ζωικό μας βασίλειο και το φυτικό μας πλούτο. Το φυσικό περιβάλλον ξεκινάει από τον άνθρωπο και καταλήγει στον άνθρωπο. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος αν δεν βάλουμε στον παραγνωστή την αρμονική ζωή μέσα σε αυτό το περιβάλλον και τη δημιουργία της ανθρώπινης παρουσίας. Έτσι λοιπόν, τον τελευταίο καιρό που ανέλαβα σαν πρόεδρος, θέλησα να κάνω τη χρυσή τομή ανάμεσα στη ζωή του ανθρώπου μέσα σε αυτό το περιβάλλον και ταυτόχρονα στην προστασία. Εδώ θέλω να πω ότι είχα την πολύ καλή συνεργασία των δύο κυρίως Δήμων, οι οποίοι είναι μέσα στα όρια του φορέα, του Δήμου Βόρειας Κεντρικής και του Δήμου Νότιας Κεντρικής. Η άψογη συνεργασία με τους δημάρχους και γενικά με τις τοπικές κοινωνίες είχε σαν αποτέλεσμα να ξεπεραστούν πολλά εμπόδια και να μπούμε σε μία σειρά με νέα έργα, όπως πρόσφατα γενιάσαμε το Λαογραφικό Μουσείο της Καστάνιτσας και τώρα εδώ στο Λεωνίδιο κάνουμε ένα μεγάλο έργο με το παλιό σχολείο το οποίο υπάρχει εδώ. Η τοπική κοινωνία έχει πραγματικά μία δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή που περνά. Οι συνθήκες οικονομικές, η ιδιαιτερότητα του τόπου πραγματικά αποτελούν ένα δύσκολο δρόμο για αυτούς που αποφασίζουν, και ειδικά τους νέους, να μείνουν εδώ στον τόπο τους. Ο φορέας λοιπόν συμβάλλει πάνω σε αυτό, προβάλλοντας αυτές τις φανταστικές φυσικές ομορφιές και ιδιαιτερότητες του τόπου, ώστε να μπορεί ο κόσμος να μάθει τα καλά και τα όμορφα αυτής της περιοχής,
τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στην πολιτιστική τη κληρονομιά που είναι ιδιαίτερη, από την τσακωτική γλώσσα μέχρι τα μοναστήρια, να τα μάθει ο ευρύς κόσμος, να γίνει ένας προορισμός και να δώσει κίνητρα ώστε να μπορούν οι ανθρώποι που μένουν εδώ και ζουν εδώ να μπορούν να αξιοποιήσουν όλη αυτή την ομορφιά προς το καλό τους και να την κάνουν κερδοφόρα για τις επιχειρήσεις τους και για τις δουλειές τους. Εάν η θητεία μας παραμείνει, γιατί εδώ υπάρχει ένα βέβαιο μέρος σχετικά με την ζωή των φορέων, έχουμε βάλει σαν σκοπό μέσα σε όλα αυτά τα οποία σκεφτόμαστε να προχωρήσουμε περισσότερο σε έργα πρακτικά παρά θεωρητικά. Κυρίαρχο έργο μας για την επόμενη περίοδο θα είναι η υλοποίηση των μονοπατιών του πάρκου. Είναι μια μελέτη που έχει τελειώσει. Είναι ένας περιπολογισμός γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε να μπορέσουν να γίνουν βατά τα μονοπάτια του πάρκου, που είναι διεθνή μονοπάτια, από τον Άγιο Πέτρο μέχρι την Ευασία. Αυτό θα συμβάλλει σε δύο πράγματα. Πρώτον, θα έχουμε ένα πλήθος κόσμου από όλο τον κόσμο, αλλά και εσωτερικό, ο οποίος θα επισκεφτεί τα μέρη αυτά, θα δει τις φυσικές ομορφιές. Και ένα δεύτερο, σε πρώτη φάση, κόσμος από εδώ θα δουλέψει και θα δουλέψει πάνω σε αυτό το έργο. Ένα δεύτερο είναι να μπορέσουμε να προβάλλουμε τον εκκλησιαστικό τουρισμό, ο οποίος υπάρχει στην περιοχή. Θεωρείται το μέρος αυτό της Ελλάδος ως το Άγιο Όρος του Ευρωπαϊκού. Και ο εκκλησιαστικός τουρισμός είναι ένας τουρισμός ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ανάπτυξη, κυρίως με το άνοιγμα της ρωσικής και ελληνικής αγοράς, οι οποίοι έρχονται κατά χιλιάδες, επισκέπτονται μοναστήρια στην Ελλάδα, αλλά κανείς δεν ξέρει τον τόπο εδώ. Ομολογώ ότι παρότι η σύζυγός μου κατάγεται από την Κυμωρία, τα μέρη τα οποία γνώρισα ως πρόεδρος του Κορέα, δεν τα ήξερα ποτέ. Και γνωρίζω οριστικά. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, ο Κορέας είναι δίπλα στον κάθε πολίτη, είναι δίπλα στο κάθε φορέα πολιτιστικό, στην τοπική κοινωνία, στις δημοτικές αρχές, να μπούμε σε νέα προγράμματα μαζί, να ενημερώσουμε τον κόσμο και να μπορέσουμε να δώσουμε νέα πνοή και νέες αρχές για να μπορέσει να έρθει μια εκκίνηση σε αυτόν τον τόπο και να γίνει γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι οι κύριοι εσωτερικοί τουριστικοί προορισμοί, όπως είναι ο Παρασός, το Πύλιο, τα Ζαγοροπολία, έχουν πλέον χωριστεί. Η γενιά η δικιά μας, η προηγούμενη από τη δικιά μας, αλλά και η επόμενη, έχουν πάει άπειρες φορές αυτά τα μέρη και είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να διαφέρει. Εδώ, η περιοχή αυτή εδώ, είναι ένας παράδεισος, είναι μια πρωτόκολλη περιοχή και ένα πολύ ισχυρό κίνητρο. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όπως το λέω, να ξέρετε ότι ο φορέας έχει πάντα τις πόρτες στους αναπτές, για οποιαδήποτε πρόταση στη συζήτηση, για οποιαδήποτε συμβουλή ακόμα, αλλά και για οποιαδήποτε κριτική. Αρκεί αυτή να είναι καλά που πρέπει και να έχει στοιχείο. Σας ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνεργάτες του Φορέα Διαχείρισης, κυρίες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Λεωνίδιο και καλώς ήρθατε στο νέο μας κέντρο, στη Φάμπρικα Πολιτισμού, σε αυτό το χώρο που βρισκόμαστε και προσφάτως έγινε αυτή. Με χαρά βρίσκομαι και εγώ σήμερα εδώ σε αυτή την πολύ όμορφη επίδοση του φορέα διαχείρισης. Πρέπει να πούμε πως η περιοχή μας, η περιοχή της Κυμωρίας αλλά και γενικότερα η περιοχή του Πάρωνα, είναι πλούσια σε ιστορία, σε πολιτισμό αλλά και σε φυσικό πλούτο. Είναι πολύ σημαντική για μας η ισορροπία και η διατήρηση της φυσικής μας κληρονομιάς. Γι' αυτόν τον λόγο, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είμαστε κοντά, ο Δήμος Νότιας Κυμωρίας, ο Δήμος Βόρειας Κυμωρίας και ο Φορέας Διαχείρισης, για να εξετάζουμε θέματα και να αλληλοβοηθιόμαστε, όχι μόνο στη διαχείριση και στην ισορροπία της φυσικής μας κληρονομιάς και του φυσικού μας πλούτου, αλλά και πώς από κοινού μπορούμε να δράσουμε για την εξέλιξη του τόπου μας, για το τουριστικό μας προϊόν, για όλα αυτά που οδηγούν βήμα-βήμα στην ανάπτυξη.
Έτσι λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η σημερινή εκδήλωση για να καταλάβει και ο κόσμος, να καταλάβουν οι κάτοικοι της κάθε περιοχής τι κάνει καταρχήν ο φορέας διαχείρισης, τι είναι ο φορέας διαχείρισης, ποια είναι η λογική του, ποιες είναι οι δράσεις του και πώς μπορεί να βοηθήσει. Για τον λόγο αυτό, και εγώ ειδοποίησα εγγράφως, θα έλεγα, ανθρώπους των τοπικών κοινοτήτων, κάποιοι που είναι σταθεροί όπως το παρελθόν είναι σήμερα εδώ, κάποιους άλλους δεν τους βλέπω, για να ακούσουν κάποια πράγματα, αλλά και θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, πέραν της θεματολογίας, αυτούς τους ανθρώπους να τους ακούσουμε, να τους ενημερώσουμε για τα ιδιαίτερα προβλήματά τους. Ας ανοίξει λίγο το συνέδριο πέραν της θεματολογίας και να σκύψουμε πάνω στα προβλήματά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι και πολύ σημαντική η παρουσία τους. Καλή συνέχεια και καλά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Από ό,τι φαίνεται, Δήμαρχε, η φάρμακα πολιτισμού μάλλον γίνεται και το κέντρο του Λεωνιδίου εκδηλώσεων και υπέροχων εκδηλώσεων. Ξεκινάω έτσι γιατί ήμουν στα εγγένεια και όπως λέγαμε και λίγο, είναι κάτι υπέροχο. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Μίλιο, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αγαπητέ κύριε Χρυσομάνη, χαίρομαι που σας βλέπω σήμερα εδώ και προς την ως εκπρόσωπος της περιφέρειας του Πελοποννήσου και εκπροσωπώντας σήμερα τον Περιφερειάρχη, τον Πέτρο Κοντατούλη, αυτό που θέλω να πω για το φορέα είναι τρία πράγματα. Πρώτον, ξεκίνησε ο Πρόεδρος, νομίζω, πολύ εύστοχα. Προστασία περιβάλλοντος είναι αυτό που είπε. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα παραπάνω. Ξεκινάει από τον άνθρωπο και ξανακαταλήγει στον άνθρωπο. Ειλικρινά σας λέω, με πρόλαβε και χάρηκα που τ' άκουσα, γιατί όλα τα χρόνια, συμμετέχοντας σε συλλόγους, τέλος πάντων στα κοινά, έλεγα, και ειδικά το μιλάγαμε για το Πάρλωμα και το διότοπο του Μουστού, ότι εάν ο άνθρωπος βγει έξω από αυτό το φυσικό του περιβάλλον και μάλιστα ήμουν και φανατικός οπαδός της πρότασης ότι οι απαγορεύσεις δεν γίνουν προβλήμα στο περιβάλλον. Ίσα ίσα ο άνθρωπος πρέπει να είναι μέσα στο πάρμα, μέσα στο περιβάλλον για να μπορεί να το προστατεύσει. Ξέρετε πολύ καλά όπου αποξενώσαμε αυτά τα δύο μέρη, το αποτέλεσμα ήταν το δινιερό. Πρόεδρε, πραγματικά χάρηκα που το άκουσα αυτό. Είναι κάτι που το λέω χρόνια και αν η στόχευσή σας είναι αυτή που είπες, τότε είμαι σίγουρος ότι έχετε πετύχει. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά ίσως, επιτρέψτε μου να το πω, και η παρουσία σήμερα να αποδεικνύει αυτό που θα πω τώρα, ότι ο φορέας πραγματικά είναι ένα εργαλείο πολύ δυνατό για να πάμε κάποια πράγματα και κάποιες δράσεις μπροστά. Όμως πιστεύω ότι πρέπει να ρίξετε πολύ βάρος στην ενημέρωση της περιοχής, του κόσμου, που παρακολουθεί μάλλον από μακριά και ίσως δεν ξέρει αυτό που είπατε κι εσείς, πολλά πράγματα για το φορέα. Υπάρχει όμως και το άλλο ότι από ό,τι ξέρω αναλάβατε πρόσφατα και επειδή σας ξέρω και σαν άνθρωπο, πιστεύω ότι και με τη βοήθεια του κ. Ψωμάνη αυτό πρέπει να βάλετε να γίνει. Δηλαδή πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί και να έρθει κοντά στο φορέα. Το τρίτο που θέλω να πω είναι πραγματικά ο φορέας σαν εργαλείο θα μπορεί να κάνει πραγματικά δράσεις, είπε ο πρόεδρος, για τα μονοπάτια. Εμείς με το θέμα αυτό στην περιφέρεια έχουμε δει
μάλιστα το μονοπάτι έψιλον, το λέω καλά κλπ. Είναι ένα έργο, μια δράση που στοχεύουμε να φέρουμε και κόσμο και να αποδειχθεί ότι αυτό που κάνει ο φορέας στη συνεργασία με το Δήμο, με τους Δήμους Βόρειας και Νότιας Κοινωνίας και με την Περιφέρεια, γιατί η συνεργασία μου νομίζω είναι καλή με την Περιφέρεια Πρόεδρε, με τον ενθουσιαστικό τουρισμό, κάτι πολύ σημαντικό, εάν δεχτούμε ότι είμαστε το Άγιο Όρος της Πελοποννήσου, τότε πραγματικά είναι ένα κομμάτι και πρέπει να το τρέξουμε πολύ. Και εγώ θα έλεγα, για να φέρουμε κοντά τον κόσμο στο φορέα και στις δράσεις του φορέα και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτό, γιατί εγώ κατάλαβα πρέπει και λίγο το πολύ, φοβόμαστε τώρα πόσο θα είναι η ζωή του φορέα. Δεν το ευχόμαστε. Και για να είναι λοιπόν η δύναμη του φορέα μεγάλη, πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε από την ορεινία των ίδιων εμάς όλων στην Αρκαδία και στην Κοινωνία για τα δικά μας υπέροχα μέρη που έχει δει και ο πρόεδρος, μπορεί και να μην τα ξέρουν. Άρα λοιπόν η πρόταση είναι ότι ας ξεκινήσουμε ενημέρωση σε εμάς τους ίδιους για τα υπέροχα του τόπου μας, πιθανόν δεν τα έχουμε και επισκεφτεί. Ας δέσουμε το περιβάλλον με τον άνθρωπο και ας συνεργαστεί φορέα, αναπτυξιακή, Δήμος Νότιας Κοινωνίας, Δήμος Βόρειας Κοινωνίας και με μπροστάρι την περιφέρεια και νομίζω ότι θα τα πάμε πολύ καλά. Μεταφέροντας το μήνυμα του Περιφερειάρχη, αγαπητοί φίλοι, έχω να σας πω ότι εμείς θα είμαστε δίπλα σας, στην προσπάθειά σας και ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και ό,τι χρειαστείτε, μπορούμε να το συζητήσουμε όποια ώρα θέλουμε. Πάντως, να ξέρετε ότι η Περιφέρεια σε τέτοιου είδους δράσεις, προτάσεις, είναι πάντα παρόν. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ όλους εσάς και Πρόεδρε, καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Χαιρετισμό στον Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, σημερινά μας. Στα πλαίσια των οποίων στις πράξεις προστασία και διατήρηση ιδιωτικότητας του χώρου πάνω και ιδιωτικού μισθού, κύριε Πρόεδρε, φορέα διευθύνση του χώρου πάνω και ιδιωτικού μισθού, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παρευρεθώ στην ενδιαφέρουσα ημερίδα σα στην πρωτεύουσα τη Ακονιά, στο Λεωνίδιο. Αλλά δυστυχώ θα μην είναι τι υποχρεώσει δεν με επιτρέπουν να είμαι σήμερα κοντά σα. Θα ήθελα όμως με την ευκαιρία αυτή να επιτύχουν θερμού χαιρετισμού στην ένα εξωτερικό τη ημερίδα και να διαβεβαιώσω στου εργαζομένου ότι το δικό μα σχολείο προ το Υπουργείο δεν θα κάνουμε το δικό σα έργο πολλό. Ήταν ορατό ο κίνδυνο κατάρρευση του συνόλου του δημόσιου μηχανισμού περιβαλλοντική προστασία που υλοποιείται από του φορεί διαχείριση, καθώ και η μαθοδότησή του είναι επισφαλή με στατικό στοιχείο την έλλειψη μόνιμη λύπηση του θέματο. Με δική μα παρέμβαση και απόφαση εξασφαλίσαμε σε πρώτη φάση χρηματοδότηση προκειμένου να υποστηριχθεί η λειτουργία των φορέων για ένα έτος ακόμα, έως το τέλος του 2016. Η παράταση αυτή είναι απαραίτητη, καθώς υπιστάμενη χρηματοδότηση των φορέων από το Υπηρεσιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Εκπρόσωπη Ανάπτυξη, δίνει τον Δεκέμβριο του 2015 και το νέο ΕΣΠΑ δεν καλύπτει δραστικά έξοδα, όπως για παράδειγμα το πρόσθεση μισθοδοσία. Αυτό ήταν και σαν αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία κάλυψη τη μισθοδοσία των εργαζομένων που ασχολούνται στου φορεί διαχείριση με άμεση κίνδυνο τη λειτουργία του. Εκ μέρου του Υπουργείου υπάρχει κατηγορηματική δέσμευση για την διασφάλιση τη εργασία όσων λύγει και ούτω φορεί. Η άσκηση περιβαλλοντική πολιτική διοίκηση και η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών τη χώρα είναι απολύτω συνεπασμένη με την επένδυση εργασιακών δικαιωμάτων και την αναγνώριση του πολίτη μέχρι που έχουν προσφέρει όσοι δώσουν στου περιοχού φορεί διαχείριση. Παράλληλα, παρέχει τη δημόσια εγγύηση τη εθνική οργάνωση και χρηματοδότηση του έργου των φορέων. Θέλω λοιπόν να σα διαβεβαιώσω ότι θα πάρουμε όλα τα αναγκαία μέτρα που αποτελεί για τη συνέχιση τη απρόσκοπη λειτουργία του δημόσιου μηχανισμού περιβαλλοντική προστασία που υλοποιείται από του φορεί διαχείριση. Επισκέφτηκα σχετικά πρόσφατα τον φορέα διαχείριση όλων των πάρων και υγροτών του μισθού του μοναδικού φορέα διαχείριση του Πελοπόννησο,
και είχα την τύχη να ενημερωθώ από κοντά για το πολύτιμο έργο σας στην προστασία και στην ανάπτυξη της δολοφόνης περιοχής από το καταργησμένο και πιστοποιημένο προσωπικό του φορέα. Να είστε σίγουροι ότι με την πρώτη ευκαιρία θα σας επισκεφτώ ξανά. Και θα ήθελα να γνωρίζετε ότι η πόρτα τόσο η δική μου όσο και του εταιρεών μου ήταν, είναι και θα είναι ανοιχτή να δεχτεί ρεαλιστικές προτάσεις σας, ακόμα και σκέψεις ή ιδέες σας και να προσπαθήσουμε σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον να τις υλοποιήσουμε. Τέλος, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας και δεν θα χρειαστώ να το επαναλαμβάνω σε κάθε ευκαιρία ότι το συντηρητικό μας πλεονέκτημα είναι ίδιος ο τόπος μας, το περιβάλλον μας. Καθήκον τόσο δικό μας όσο και δικό σας είναι να προστατεύσουμε, να το αναδείξουμε έτσι ώστε να μπορούμε τα παιδιά μας να κάνουν αυτά που η φύση απρόκειται να μας προσφέρει. Καλές εργασίες στην εταιρεία σας για τις ειρώνες αναπληρωτές πολλούς περιβάλλοντος. Διαρρυθμός του Περιφερειάρχη και Δυτικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιζικώστα. Κύριε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Φορέα του Διοικητικού Διευθυντικού του Φορέα Διευθυντικής του Ρουσπάρμα και Ιδωτόπου Μουστού. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πολιτική πρόσκλησή σας να αφαιρθεί λογαριασμό στην ημερίδα για τη συνεισφορά του φορέα στην προστασία της και ανάπτυξης της προσδεκόμενης περιοχής. Δεν θα μείνω στην αρχαιολογία, ούτε χρειάζεται να περιγράψω τη σπουδαία που έχετε κάνει. Άλλωστε την αξιολόγηση που υπάρχουν οι πιο αρμόδιοι να την κάνουν. Έπειτα από την ενημέρωση του Πρόεδρου και τον ευχαριστώ για αυτό το έργο που έχει τελειώσει τόσο φορέα στην εκκλησία στην περιοχή, αλλά και από την εταιρεία που έχω προέδρο των αντίστοιχων φορέων διαχείριση που λειτουργούν στην Κεντρική Μακεδονία, θα ήθελα να κάνω ορισμένε επισημάνσει τι οποίε θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμε. Και αυτό διότι στην εποχή μια μεγάλη κρίση που ζούμε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που έχουν βάλει το περιβάλλον σε δεύτερη μοίρα. Και δυστυχώ η πρώτη που το κάνει είναι οι διάφορε διαφορετικές της πολιτείας, συγκεκριμένως δραματικά τις δαπάνες για τις αναγκαίες του εργοδοτικού ελέγχους και αφήνες προστηρεχομένες με μεταφή μετά και μέσα και πόρους σε ανώτες υπηρεσίες. Το γνωρίζω καλά, διότι είναι ένα από τα μείζωνα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου δίνουμε καθημερινή μάχη να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε σε επίπεδο ελέγχων για τον περιορισμό της ρήπασης και των θερσιών, ειδικά σε προστατευόμενες περιοχές. Είμαστε πρέπει τώρα να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές το περιβάλλον σε καλύτερη κατάσταση από αυτό το παραμύθι. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν το θεωρώ καθόλου βέβαιο ότι θα το καταφέρουμε. Στην Κεντρική Μακεδονία έχουμε τέσσερις φορές διακήρυξης. Ολίγου και Κίνης, Αξιού, Λουδία Αντάκτημα και Κολόνιας Βόλυβης Μακεδονικών Τεπών, που κάνουν σπουδαία δουλειά και είναι σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Γι' αυτό όμως και γνωρίζουμε την ανεξήγητη καθυστέρηση της κυβέρνησης να δώσει λύση στο μείζον πρόβλημα τη συνέχιση της χρηματοδότηση μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου σε 1,5 μήνα από σήμερα. Η παράταση ενός χρόνου που επιτέθηκε μέρος της χρηματοδότησης από φορτή διεκπράσεων ταμεία δεν λύνει το πρόβλημα. Διότι το ουσιαστικό δεν είναι να βρίσκουμε στο παραπέντε τρόπους για να δώσουμε προσδοκμένες λύσεις ασπιρίνες, προτού μας πνίξουν οι εκκρεμότητες, αλλά να δώσουμε λύσεις οριστικές που θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο ολοκληρωμένης προστασίας των πιο σημαντικών περιβαλλοντικών περιοχών της χώρας μας. Οι φορείς διαχείρισης αποτελούν τις πλέον επιτυχημένες δομές για τις προσδοκόμενες περιοχές. Προβλήματα στην υπηρεσία τους υπήρχαν, όπως και αυτά που έρχονται από την ουσιαστική συζήτησή τους από την πολιτεία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι φορείς διαχείρισης από τις αρχές λειτουργούν αποκλειστικά με προσωπικό ορισμένου χρόνου, ούτε είναι τυχαίο ότι έχουν ελληνική νομική κατοχήρωση. Ούτε είναι σύμπτωση ότι δεν έχουν κρατική χρηματοδότηση, αλλά δίνουν πολλούς από κοινωνικά κονδύλια. Αυτή η προσωπικότητα δεν μπορεί να στηριχθεί πλέον. Με το χρονικό ορίζοντα που η κυβέρνηση έβαλε στο τέλος του 2016, υπάρχει το περιθώριο να αποφασίσει επιτέλους να υιοθετήσει το ομόφωνο πόρισμα του εθνικού διαλόγου και να διασφαλίσει έτσι το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών. Αναβολές δεν μπορούν, ώστε άλλωστε υπάρχουν εκκρεμότητες που δεν λύθηκαν με την ανάσα της επίσης παράτησης από τα κονδύλια του Πράσινου Ταμεία. Θα υπάρχουν συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων. Θα βρεθούν τα περισσότερα από 2 εκατομμύρια για να καλυφθεί το κενό χρηματοδότησης. Θα αποκτήσουν οι φορείς αναγνώριτες ή θα έχουν μόνο δομολογικό ρόλο. Πιστεύω ακράδαντα ότι η συνέχιση της λειτουργίας των φορέων διαχείρισης στη βάση ενός εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών αποτελεί αντίρρητη ανάγκη να διαφυλάξουμε το κοινό και πιο πολύτιμο διαθέτει αυτός ο τόπος σε φυσικό κάρος. Την ανάγκη για τη δημιουργία των φορέων διαχείρισης διαπιστώσαμε πριν από 10 χρόνια. Έπειτα από τις ανεπάλληλες παραγωγές της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις περιβαλλοντικές παραβάσεις. Αρκετά συνεχίσαμε στο περιβάλλον μας. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να θέτει σε κίνδυνο τα εθνικά μας πάρκα, τους πολιτικούς μας φυσικούς μας χώρους.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της εταιρείας και σας ευχαριστώ για την τιμή που κάνατε με αυτόν τον χαιρετισμό. Η αγάπη και η ευαισθησία προς τη φύση γενικά, ιδιαίτερα στο κύκλο στα συγκεκριμένα σημεία ειδικά, είναι οι προϋποθέσεις, είναι εκ των όνων κάνε και την επιτυχία τέτοιου στόχου. Τους στόχους αυτούς έχουμε χρέος πρωτίστως έναν των γενιών που έρχονται να επιτύχουν οπωσδήποτε. Η ημερίδα σας με τα λίγα ενδιαφέροντα θέματα για τους επιτυχούς συζητητές είναι βέβαιο ότι θα δώσει σοβαρά χωρίσματα και ερεθίσματα για περαιτέρω προβληματισμό και μεγαλύτερη ευαισθησία για κάθε τι που αφορά το κοινό μας σπίτι, τη μητέρα φύση, το φυσικό περιβάλλον. Ειλικρινά θα ήθελα να παρακολουθήσω τις εργασίες της μερίδας και να πω σοφότερος, τουλάχιστον σχετικά με την τύχη του πάντα και του μισθού. Λυπάμαι πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, την δέσμευσή μου ισχυρή και ουδόλως που σημαντική θα με κρατήσει μακριά σας. Ζητώ την κατανόησή σας και περιμένω τα απορίσματα της συνάντησης του Λογιδίου με ενδιαφέρον, με τον ενδιαφέρον που πρέπει να έχει κάθε εργάζεται τον τόπο του. Θα είναι υπόφερος, κύριε Πρόεδρε, αν μπορούσατε να μεταφέρετε τις σκέψεις μου αυτές, την αγάπη μου και τους χαιρετισμούς μου στους συμμετέχοντες της ημερίδας. Με εκτίμηση της διάθεσης σας πάντα για κάθε τι που συμβάλλει στην προστασία και ανάπτυξη της Αρκαδίας, όσες βλάσεις της βουλευτής Αρκαδίας. Ο χαιρετισμός του βουλευτή Αρκαδίας στην κύριο του Σέρφη Κεντρόπουλου. Αγαπητέ Πρόεδρε, του φορέα διαχείριση όσου πάντων και πρωτόκολλου μισθού, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συντοπίτες. Με τιμά ιδιαίτερα εδώ στην εισή σας να παραδεχθώ στην ημερίδα που διοργανώνεται για την παρουσίαση της συνεισφοράς του φορέα διαχείρισης, την προστασία και ανάδειξη της προστατευόμενης περιοχής και θα ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι μαζί σας σήμερα. Δυστυχώς όμως οι κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις δεν μου το επέτρεψαν. Από το 2002-2013, που ιδρύθηκε και συστήθηκε ο φορέας διαχείρισης μέχρι σήμερα, έχει προσφέρει πλούσια έργα στον τόπο μας και έχει επιτύχει την ανάπτυξη του φυσικού κράτους και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Μέσα από τις δράσεις και τις παρεμβάσεις του, προστατεύοντας αλλά και αναπτύσσοντας μια περιοχή παλαιότερα ξεχασμένη και παραμελημένη, κατάφερε να συμβάλλει ιδιαίτερα ώστε να αποκαλυφθούν και να γίνουν ευρύτερα γνωστοί οι θησαυροί, οικολογικοί, αρχαιολογικοί, λαογραφικοί που κρύβονται εδώ και χιλιετίες στην αγκαλιά του πάντου. Ειδικά τα τελευταία χρόνια, μέσα και από την ενίσχυση των δράσεων του φορέα διαχείρισης μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013, αλλά και τη συμμονή όλων των τοπικών του φορέων και την αμέσως υποστήριξη όλων μας σε αυτή την προσπάθεια, ο φορέας διαχείρισης έχει πετύχει την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, της παράδοσης και της λαογραφίας μας, αλλά και πολύ σημαντικό, την πραγματοποίηση πρωτοβουλειών ενημέρωσης, περιβαλλοντικής αντιστοποίησης και εκπαίδευσης σε συνεργασία με τα σχολεία όλων των βαθμίων της περιοχής. Πρόσφατα, μάλιστα, είχα την χαρά να παραδεχθώ στα γένεια της έκθεσης παραδοσιακών επαγγελμάτων στην Τεστάλτσα και συγχαίρω και πάλι μια εξαιρετική δουλειά από αυτές που φέρνουν καθημερινά περισσότερους επισκέπτες στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Επιθυμώ να σας συγχαρώ θερμά για όλες αυτές τις επιτυχίες σας και να σας ευχαριστήσω, διότι με αυτού του είδους τις δράσεις συμβάλλετε καθημερινά στην ανάπτυξη όχι μόνο της περιοχής του Όρους Πάρνα και του Ροδόπου Μουστού, αλλά και ολόκληρης της Αρκαδίας. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στη σημερινή μερίδα σας, στα μελλοντικά σας σχέδια και σας διαβεβαιώνω πως θα είμαι άνθρωπος στη διάθεσή σας να συνδράμω με κάθε τρόπο στο κάτι έστω. Με εκκλήση, ο Ξέας Κωνσταντινόπουλος. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του φορέα διαχείρισης θα δώσει κάποια συμβολικά ευθύνια σε ανθρώπους που συνέβαλαν με τις πράξεις του πρόεδρου στην περιοχή. Το πρώτο μας αναγκαστικό ευθύνιο αφορά στην τέως πρόεδρο του φορέα μας, την κυρία Μαρία Χριστοπούλου, η οποία δυστυχώς ανάγκες προσωπικούς της λόγους βρίσκεται στο εξωτερικό,
να μας έχει στείλει το χαιρετισμό σας σε ένα βίντεο, το οποίο και θα δούμε. Εκ μέρους της κυρίας Μαρίας θα παραλάβει το τηλεκέντρο ο κύριος Χρήστος Μάρης, ο πρόεδρος του φορέα. Παρακαλώ τον κύριο Χατζηγιάννη Γιώργο, τον πρώην πρόεδρο του φορέα διαχείρισης, να παραλάβει τον πρώην πρόεδρο του φορέα μας και την τεχνική του μακέτα. Είναι γεγονός ότι κάποιοι ανθρώποι συνέβαλαν στο να υπάρχει αυτό όλο το έργο αντιοτελώς, αμυστή, αφιερώνοντας χρόνο στο φορέα, χρόνο έκλεβαν από το χρόνο στην οικογένειά τους. Πρόεδρε, να σε κάνω. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρωτοβουλία αυτή, να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας και μακάριο φορέας να συμβαίνει τα μέγιστα στην ανάδειξη του φυσικού πλούτου της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ τώρα τον κύριο Σιώρα Δημήτρη να παραλάβει την τεχνική πακέτα για την κυρία Σουντζέιτη, η οποία βρίσκεται στο εξωτερικό. Η κυρία Σου είναι εθελοντής μας, εθελοντής στο φορέα διαχείρισης και έχει συμβάλει καθοριστικά σε κάποια πράγματα. Μια σημαντική δύναμη στην λειτουργία του φορέα είναι οι εθελοντές, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, που έχουν κίνητρο την αγάπη τους για τη φύση και πραγματικά συνεισφέρουν οποιαδήποτε στιγμή τους το ζητήσει ο φορέας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσο περισσότερους εθελοντές έχουμε, τόσο πιο εύκολα μπορεί να γίνει το έργο μας. Μέσα στο προσπάθεια της ενημέρωσης του κόσμου για το τι κάνει ο φορέας, δημιουργήσαμε ένα ωραίο διαφημιστικό σποτ και κάποιες ωραία ντοκιμοντέρ. Μέσα σε αυτά είχαμε μια ευγενική προσφορά στο να μιλήσει σε αυτά τα ντοκιμοντέρ ο ηθοποιός Γιώργος Καραφάς. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και παρακαλούμε τον κύριο Χαρτισέλη Καραβόπουλο να πάρει την πλακέτα για αυτόν. Ο κύριος Καραφάς βρίσκεται στην Αμερική αυτή την εποχή, γι' αυτό δεν μπόρεσε να είναι κοντά μας. Σας ευχαριστώ εκ μέρους του Γιώργου Καραφά, ευχαριστώ τον κύριο Πρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Γιώργο Καραφά, να τον ευχαριστήσω δημόσια. Συγκεκριμένα είναι στο πόλι του, από εκεί θα μας στείλει και τους χαιρετισμούς του που θα δείτε. Θέλω να πω απλώς ότι ένα αξίωμα που υπάρχει στον χώρο της τέχνης ξεκίνησε από τη λογοτεχνία πρώτα, ότι το τοπικό είναι και παγκόσμιο, ισχύει αντί να το πιστέψουμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που διαχειριζόμαστε σε αυτή τη γωνιά της γης αφορά όλο τον κόσμο. Αρκεί να το πιστέψουμε, αφορά όλο τον πλανήτη, να μην είμαστε εγκλωβισμένοι σε μια λογική μικρή. Μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα, να ενεργοποιήσουμε όλους τους ανθρώπους. Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Χωραφά, ένας ηθοποιός παγκόσμιου βεληνεκούς, ένας Χριστόφορος Κολόμπος που έχει ερμηνεύσει και τον αντίστοιχο ρόλο. Πρόσφερε τις δυνάμεις του ανιδιοτελώς και με την καρδιά του για αυτή εδώ την μικρή γωνιά του. Σας ευχαριστώ. Στην Ελλάδα έχουμε 28
περιβάλλον, καθώς και από τον επιστημονικό κόσμο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω πρωτοφορέα την κυρία την πρωτοβουλία να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών των ταινιών. Και εύχομαι να είναι καλοτάξιδες και χρήσιμες στην προσπάθεια του φορέα. Δύο πολύ σύντομα λόγια θα πω, γιατί ούτως ή άλλως θα μιλήσει η ταινία. Αυτό που με έκανε μεγάλη εντύπωση στη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας ήταν η αγάπη όλων των ανθρώπων για τον τόπο τους. Πραγματικά είχαμε πρόβλημα να βάλουμε μία τελεία στα γυρίσματα, γιατί μας έκανε να το πέρατε και το πέρατε και το τραβήξε εκείνο, έχουμε και το τότε. Πραγματικά είναι συγκινητική αυτή η αγάπη με τον τρόπο. Βέβαια, μέσα σε μια ταινία δεν μπορούμε να χωρέσουμε όλα. Αλλά αυτό μας δείχνει ότι εφόσον υπάρχει η αγάπη για τον τόπο, με την κατάλληλη τη γνώση μπορούμε να γίνουμε πολλά πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Μου έρχεται στο μυαλό μια εικόνα που έχει διασώσει ο Σιδέης στα ημερολόγια στις μέρες Δέλτα. Βρέθηκε κάποτε στην Πάρο και φτιάχνανε ένα μήλο. Ήταν ένας παλιός μήλωνας και τον επισκέπασε. Έπιασε κουβέντα μαζί του, γιατί έτσι συμβάζεσαν οι λαϊκοί άνθρωποι κάτω. Πώς θα κάνει, πώς δουλεύει ο μήλος και τα λοιπά. Και του είπε το εξής, λέει, ωραίο είναι που το φτιάχνουμε, αλλά να του βάλουμε την αμπούστα στα ράκια, να έχει κάτι να λέει το χαλιάρι. Το λέω αυτό γιατί δείχνει ακριβώς μια πηξίδα που πρέπει να έχουμε. Δηλαδή, όχι δημοσιοποίηση των πραγμάτων, αλλά πρέπει να τα κάνουμε ενεργά, ζωντανά, να ζούμε με αυτά τα πράγματα και να ζούμε μέσα, μην είναι ένα έλλειφος άδειο. Μην γίνουν δηλαδή τα χωριά μας και οι τόποι μας κάτι που θα τα επισκεφτόμαστε όλοι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και το Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή να είναι νεκρά. Έχει μεγάλη σημασία να ξαναζήσουμε τον τόπο. Και οφείλουμε να ζήσουμε τον τόπο. Πρέπει να καταλάβουμε την αξία του θράσματος, του παράγματος. Ό,τι έχει μείνει, αυτά τα πορταριασμένα λιμάνια των γεφυρών, η μύλη, τα σπίτια, ό,τι έχει γλιτώσει και από την Φλωρίδα και την Παμίδα, κουβαλάνε, έχουν μια ιστορία από τα πόρτα. Μαρτυρούν τον βιωμένο χώρο του ανθρώπου. Και αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε όχι σαν κάτι που θα το προβάλλουμε διαφημιστικά, όπως είπε και ο πρόεδρος στην αρχή. Χωριστήκαμε από τη διαφήμιση. Και έχουμε αρχίσει και κάνουμε ζημιά σε διάφορες περιοχές όπως το Πύλιο και τον Παρνασσό και άλλο. Χρειάζεται να βγούμε και να ενεργοποιήσουμε το συνέστημα και κυρίως να προχωρήσουμε και στην παραγωγή νοήματος για τις επόμενες γενιές. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη γνώση. Και πιστεύω ότι ο φορέας δεν είναι ο ρόλος του οπωσδήποτε να κάνει το χωροφύλακα, αλλά εγώ πρωτίστως το έλεγα ότι είναι ακριβώς να μεταλαμβαδεύσει τη γνώση και να δραστηριοποιήσει τους ανθρώπους που ζουν εδώ πέρα και τις επόμενες γενιές για την αξία αυτού του πράγματος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή πέραση.